με τον πρόεδρο της Βουλής. Έχουμε καλά να ψηφίσουμε στη Βουλή. Ενώ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σε σχέση με τις συμφωνίες μας με τους εταίρους και το ΔΕΛΤΑ ΡΙΤΑΦ, ή απομένει, όπως μαθαίνουμε, η τελική μορφή της συμφωνίας να έρθει στη Βουλή να ψηφιστεί? Έχετε κάτι ενημέρωση από την κυβέρνηση? Δεν έχει κάποια ενημέρωση από την κυβέρνηση, ούτε από τον Πρωθυπουργό που είδατε προημερών? Όχι, μάλιστα. Ωραία. Νικήσαμε πάντως. Διότι το κλίμα που βγαίνει από την κυβερνητική πλευρά είναι ότι, παιδιά, τακτοποιήθηκαν τα πάντα όλα. Εντάξει, είμαστε, μπήκαμε στις ράγες, θα βγούμε και στις αγορές. Πήραμε μια συμφωνία που είναι θετική για τα ελληνικά πράγματα. Και την ώρα που το λέμε εμείς αυτό, εμφανίζεται το ΔΕΛΤΑ ΡΙΤΑΦ χτες και λέει: παιδιά, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν. 1,5-2% μετά το 22 δεν βγαίνει, που να χτυπιέστε κάτω. Το ΔΕΛΤΑ ΡΙΤΑΦ κάνει σωστά από την πλευρά του και αυτό δείχνει ότι υπήρξε ένας συμβιβασμός και ανάμεσα στο ΔΕΛΤΑ ΡΙΤΑΦ και στους κύκλους περί του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας, για να μην λέμε γενικά και αόριστα περί θεσμών, μια μεταφορά χρονική της επίλυσης του μείζονος θέματος, το οποίο είναι προφανώς η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τρία σενάρια στο τραπέζι, όπου με το ένα, με καλές προϋποθέσεις, πράγματι μπορεί να πας μετά από 20-30 χρόνια σε μια σοβαρή μείωση, με λιγότερο καλές προϋποθέσεις στη διεθνή οικονομική κατάσταση να είσαι στα ίσια σου, και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα να έχεις διπλάσιο χρέος. Αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή, κανείς επενδυτής, αλλά και καμία χώρα, κανένας πολίτης αυτής της χώρας, δεν μπορεί σε μια τέτοια βεβαιότητα να. Άρα, αυτό είναι παραμένον ζήτημα. Και ήταν εν γνώση μας πως θα ήταν παραμένον, ενώ με αυτή τη συμφωνία η οποία έγινε, αλλά ταυτόχρονα δόθηκε στη χώρα μας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, η διαβεβαίωση της υποστήριξης και όχι της θεωρητικής υποστήριξης, και με το υπόλοιπο των χρημάτων από το πρόγραμμα που θα είναι τουλάχιστον 30 δις ως μαντζιλαράκι, ή και τα 8,5 είτε τα 10 δις που είναι τα κέρδη που έχουν οι κεντρικές τράπεζες από τα ελληνικά ομόλογα για την αναπτυξιακή τράπεζα ενδεχομένως. Δόθηκε διαβεβαίωση ότι μπορούμε να προχωρήσουμε απρόσκοπτα και ίσως συντόμως στην έξοδο στις αγορές, δηλαδή ότι θα βοηθήσουν. Μέσα στο 17 εννοείται. Ενδεχομένως μέχρι το τέλος του 17. Ότι θα προχωρήσουμε σε αυτό, ότι μπαίνει η υπόθεση της ανάπτυξης, δεν θα μιλήσω για ρήτρα ανάπτυξης, διότι και σε αυτό το ζήτημα, παρότι η γαλλική πρόταση ως αφήγημα έχει συμπεριληφθεί, δεν είναι δεσμευτική απολύτως. Θέλω να πω ότι το ζήτημα της ανάπτυξης όμως μπήκε ευτυχώς και επιτέλους, το λέγαν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, στο κέντρο της διαδικασίας, επιτέλους. Γιατί ήταν αδύνατον με αποπληθωρισμό και χωρίς να οδηγηθούμε σε ένα. Άρα λοιπόν αυτό, ως προς αυτό, με συγχωρείτε, δηλαδή, ως προς το κύριο ζήτημα, ανοιχτός ο δρόμος για να βγούμε στις αγορές και ενέσεις αναπτυξιακές και θεσμικές, ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας κτλ., πιστεύω πως ήταν μια καλή απόφαση, μια το καλή συμφωνία. Αν βγαίνει αυτό το πρόγραμμα, κύριε Πρόεδρε, η κοινωνία, όπως ξέρετε, υποφέρει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν υποφέρει μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ. Και πριν μνημόνια είχαμε, και τώρα μνημόνια υλοποιούμε. Και έχουμε μπροστά μας δύο πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. 19 και 20 έχετε ψηφίσει πολύ δύσκολα μέτρα. Βγαίνει αυτό το πρόγραμμα, κατά τη γνώμη σας? Το πρόγραμμα αυτό βγαίνει. Συν την πενταετία με το 3,5 που έχουμε μέχρι το 22. Ναι, μα. Το πρόγραμμα αυτό βγαίνει με την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσει η ελληνική οικονομία, η οποία έχει δώσει ήδη απτά δείγματα, και μιλάω και για την πραγματική οικονομία, απτά δείγματα ανόδου και τάσεις προς τα πάνω, αν θα συνεχίσει να πηγαίνει όπως πηγαίνει. Και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις γι' αυτό και το γνωρίζετε. Δηλαδή όταν βλέπουμε και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν για επενδύσεις, για ανάπτυξη, για εξαγωγές, για τη μείωση της ανεργίας, δηλαδή για πραγματικούς οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι και αυτά τα οποία προνομοθετήθηκαν ως μέτρα, αλλά και αυτό που αποκλήθηκε ως αντίμετρα, δηλαδή το κοινωνικό πακέτο, το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό, θα είμαστε σε θέση να εφαρμοστούν και να εξισορροπήσουν με την κοινωνία όρθια. Αυτός είναι ο στόχος, και εφόσον θα βγούμε και στις αγορές, αυτό θα είναι κάτι αρκετά πιο και μετρήσιμο αλλά και διαχειρίσιμο, δηλαδή από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Δεν θα έχεις τις επαναλαμβανόμενες αξιολογήσεις με την επαναφορά καινούριων μέτρων στο τραπέζι κτλ. Αυτή είναι αυτά η τα τελευταία μέτρα, δηλαδή, λέτε, που έχουμε ψηφίσει.
Έτσι φαίνεται. Δηλαδή δεν βλέπω το λόγο γιατί να υπάρχουν άλλα, δεν υπάρχουν άλλες προβλέψεις. Αξιολογήσεις κι άλλες θα γίνουν. Δηλαδή τουλάχιστον άλλη μία μέχρι την έξοδο ενδεχομένως να γίνει και δεύτερη. Για να δούνε πώς πηγαίνει το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων, ας πούμε, και τα λοιπά, των εφαρμογών. Η ελληνική πλευρά όμως, από την άλλη πλευρά, έχει δεσμευτεί για την επόμενη όσο για τα πλεονάσματα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είδατε πως γίνεται ήδη κουβέντα και για κάτω από 2% μπαίνει από πλευράς του Δούνου του. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία σωστά φαίνεται τώρα ότι το 2015 σε εκείνο τον επώδυνο συμβιβασμό αποφασίστηκε μετά από τριετία-τετραετία να πάμε στο 3,5% και μπορέσαμε και δουλέψαμε να δουλέψει η ελληνική οικονομία με τα μικρά πλεονάσματα, άσχετο αν υπήρξαν υπεραποδόσεις. Αυτό ήταν σωστό για το ένα έτος. Το ότι μπήκανε 3-4 επιπλέον έτη είναι απόρρια του μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω, συμβιβασμού ανάμεσα στον κύριο Σόιμπλε και τον Δουνουτού. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι σε μια διαφορετική πορεία της οικονομίας και γενικότερα της οικονομικής κατάστασης στην Ευρώπη, προφανώς κάποια στιγμή, όχι μονομερώς, είμαι σαφής, είναι και πάνω διαπραγματεύσεις. Ναι, όμως εσείς πάρατε. Είναι σαφές, δεν είναι. Δηλαδή, επ' αυτού, κανείς που ασχολείται κατελάχιστον με τα οικονομικά δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Είναι μια βασική σταθερότητα. Αλλά όμως από την άλλη πλευρά, θα σας πει κάποιος ότι η βασική συλλογιστική της κυβέρνησης και η επιχειρηματολογία της για την υπερψήφιση του προγράμματος από τη Βουλή πατούσε πάνω στην λύση πακέτο που προέβλεπε εκτός των ζητημάτων που αφορούσαν τα μέτρα και το χρέος και την ποσοτική χαλάρωση. Και από αυτά τα δύο η αντιπολίτευση λέει από την άλλη πλευρά ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πέτυχε τίποτα. Πήρε όλα τα μέτρα, πήρε βεβαίως την αξιολόγηση και τα λεφτά ως αυτονόητο αποτέλεσμα του κλεισίματος αξιολόγησης, αλλά τη λύση πακέτο που επεδίωκε και δεν την πήρε. Επιτρέψτε και επομένως ότι φορτωθήκαμε τζάμπα και βερεσέ. Και εδώ το λέω σε σχέση και με την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, μέτρα της τάξης του 1,5% επιπλέον για κάθε χρόνο, 1% επιπλέον για κάθε χρόνο, χωρίς να έχουμε πάρει τη λύση που έβαζε το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ μέσα. Να σας πω κάτι. Γιατί τι κερδίσαμε. Δεν είναι έτσι. Και θα σας πω το γιατί. Διότι αυτά τα μέτρα με το κοινωνικό πακέτο ως αντίμετρο, δεν παίζει ρόλο να μιλήσουμε μόνο για τα μέτρα, είναι με την προϋπόθεση ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα είναι στο πρόγραμμα και θα έχει βάλει και λεφτά. Ναι. Άρα στην προοπτική αυτή, το αν δεν είναι στο πρόγραμμα είναι σαφές. Έχει υπάρξει δεσμευτική δήλωση και του Πρωθυπουργού ότι θα αναθεωρηθεί από ελληνικής πλευράς η εφαρμογή αυτών των μέτρων. Ναι. Αυτό είναι σαφές. Αλλά εγώ μιλάω με βάση ισχύει το αυτό ότι το δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά μιλάμε τώρα με βάση το ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και λέμε πως αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουν επιτευχθεί συμβιβασμοί σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα σε σχέση, ας πούμε, με τα πλεονάσματα κτλ. Για τους ρυθμούς ανάπτυξη, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι η διαφορά αν είναι 1 ή 1,2 ή 1,3 το χρόνο, το οποίο εκθετικά βγάζει ένα διαφορετικό νούμερο. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι όλα αυτά είναι κυριολεκτικά ασκήσεις επί χάρτου. Έτσι, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Παρότι δεν είμαι οικονομολόγος, αντιλαμβάνεστε ότι η παγκοσμιοποίηση σε αυτή τη φάση, η θέση της Ευρώπης, των BRICS, των Ρώσων, των Αμερικάνων, η διεθνής οικονομική κατάσταση παράγει αποτελέσματα, θετικά ή αρνητικά, μέσα στα οποία διαφοροποιούνται. Επομένως, αλλάζει το περιβάλλον, λέτε. Προφανώς. Και άρα το σημαντικό που ήταν τώρα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να αξιοποιήσουμε το momentum που είπε και ο Πρωθυπουργός. Αλλά αργήσατε, κύριε Πρόεδρε. Γιατί αργήσαμε ένα χρόνο. Αν ήταν να πάρουμε αυτό το πακέτο, η κυβέρνηση, αυτό το ξέραμε ότι ήταν στο τραπέζι ως σκληρό. Η κυβέρνηση υποτίθεται πάλευε κάτι άλλο. Γιατί κάναμε ένα χρόνο να το πάρουμε. Κύριε Οικονόμου, δεν είναι έτσι. Το Δεκέμβρη, στις 5 Δεκεμβρίου, αν θυμάστε, υπήρχε η αισιοδοξία ότι μπορούσαμε τότε να κλείσουμε, διότι το ασφαλιστικό και το φορολογικό είχαν κλείσει από την πρώτη αξιολόγηση. Mm. Και δεν είχε και διαφωνία ρητά διατυπωμένη, ούτε καν ο κύριος Σόιμπλε. Άρα θα προχωρούσαμε στις μεταρρυθμίσεις επί εργασιακών ενεργειακών και θα κλείναμε. Τι έγινε τότε. Με συγχωρείτε, έγινε ότι λόγω Τραμπ, Brexit κτλ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπήκε σε μια μεταβατική φάση επανακαθορισμού του ρόλου του διεθνώς. Η Γερμανία λόγω εκλογών μπήκε στη δικιά της φάση επανακαθορισμού. Προφανώς η αντιπαράθεση σύγκρουση και είναι επιτυχία τότε το ότι ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έφερε πακέτο μέτρων 4,5, τελικά πήγαμε 4,9 μονομερός,
Τελικά έγινε η συμφωνία στο μηδενικό δημοσιονομικό τελικό αποτέλεσμα. Βεβαίως, και τα δύο είναι μαζί. Μαζί είναι, διότι το εάν είναι το 3,5% που υπάρχει δέσμευση από τον Αύγουστο του 2015. Εάν δεν πρόκειται να πιαστεί το 3,5%, είτε έτσι αλλιώς υπάρχουν οι πρόνοιες για λήψη μέτρων για τις δαπάνες. Δηλαδή αυτό ήταν αυτονόητο. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η καθυστέρηση οφείλεται 100% αυτή η χρονοκαθυστέρηση σε αυτή την, ας πούμε, σε αυτή τη διένεξη. Και ταυτόχρονα όμως αποδείχθηκε πως έχει διαμορφωθεί στην Ευρώπη, το είδατε και χθες που συνεζητείτε στη Σύνοδο Κορυφής, μια ατζέντα πρωτοφανής μέχρι για τα διέξοδα της παγκοσμιοποίησης. Είχε μέσα, έχει αλλάξει ατζέντα, υπάρχει συνεργασία των χωρών του Νότου που δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, δεν είναι μια συνεργασία της αριστεράς. Έτσι, όχι, αλλά οι περισσότεροι πρωθυπουργοί είναι τη κεντροδεξιά. Αλλά είναι πάνω στην ατζέντα των πραγματικών κοινωνικών επιπτώσεων. Εντάξει, αλλά κανείς, κύριε Πρόεδρε, αισθάνεται ότι εμείς είμαστε, πώς να σας το πω, όχι σαν αφημένοι στη μοίρα μας. Εμείς είμαστε περιμένοντας μας και αλλάξουν τα πράγματα γύρω μας και μπορέσουμε και ορθοποδήσουμε. Έτσι θα ήταν αν δεν συμμετείχαμε πρωταγωνιστικά σε αυτές τις εξελίξεις. Θέλω να σας πω και το βλέπετε το ότι. Θέμα να τις διαμορφώνουμε, να τις διαμορφώνουμε τέλος πάντων. Έτσι, αυτό εννοώ, κύριε Οικονόμου. Δηλαδή και στη συνεργασία του Νότου παίξαμε πρώτο ρόλο και στο θέμα της σταθερότητας στην περιοχή. Διότι έχουν αποσταθεροποιηθεί Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή. Είναι τρεις ήπειροι εδώ πέρα που γίνεται όλο το Μαλεβράσε. Έτσι, έχουμε ας πούμε μια συγκεκριμένη σταθερή θέση στην οποία προσβλέπουν και με αυτή την έννοια την σέβονται. Και άρα βλέπετε και την ατζέντα, επανέρχομαι, να έχει αλλάξει προς το κοινωνικότερο, κακή έκφραση, έτσι, δηλαδή προς τις πραγματικές ανάγκες και τα διέξοδα που δημιουργήσατε. Για πάμε λοιπόν, διότι εσάς θα επικεφαλίσετε ο πρόεδρος του νομοθετικού σώματος. Ναι. Και εμείς τώρα, επί δύο χρόνια, το μόνο που συζητάμε ή κατά βάση, ας πούμε, συζητάμε και ψηφίζεται αντιστοίχως εκεί, είναι μνημόνια, αξιολογήσεις, συμφωνίες, ξαναμάνα μνημόνια, δώστε και δώστε. Και σου λέει ένας κόσμος, ναι, αλλά εγώ έχω και τα τρέχοντα προβλήματά μου. Έχω την καθημερινή μου ζωή. Έχω τους επιμέρους κοινωνικούς χώρους οι οποίοι αντιμετωπίζουν. Και δεν βλέπω τη Βουλή, ας πούμε, να ασχολείται ή να παίρνει νομοθετικές πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα γίνεται το έλα να δεις με την ιστορία των συμβασιούχων και τα σκουπίδια. Θα έρθει πρόταση στη Βουλή προφανώς από τους συναρμόδιους και από τα Υπουργεία να νομοθετήσουμε. Βεβαίως. Αλλά φτάνουμε κάθε φορά. Και είναι και ένα κρίσιμο ζήτημα. Παρακολούθησα τη συζήτηση που είχατε προηγούμενα. Ήμουν και εγώ Υπουργός Εσωτερικών προηγούμενα. Και είπε και ο κύριος Πουλάκης για το νομοθέτημα το οποίο το είχαμε έτοιμο από Δεκεμβρίου του 2015. Εν πάση περιπτώσει. Κάποια πράγματα τέτοια μπορούμε με μία άνεση, πιστεύω τώρα ως χώρα, όταν όλοι λένε, είδατε, που σαν να αγωνίζονται να λένε πως η Ελλάδα στις δεσμεύσεις της κάνει. Ναι. Τα οικονομικά της μεγέθη προχωράνε σε θετική κατεύθυνση. Ακούω όμως και τους άλλους που λένε ότι ορισμένοι από τους υπουργούς της κυβέρνησης δεν συμφωνούν με το πρόγραμμα. Αυτά είναι πολιτικές κόντρες, όσο διεθνοποιείται η πολιτική κόντρα πλέον μέσω των κομμάτων που έχουν αναφορά τα ελληνικά κόμματα στα διεθνή κόμματα, αντιλαμβάνεστε πως υπάρχουν κάποιοι υπουργοί καθισμένοι στο μνημόνιο, κύριε Πρόεδρε. Να σας πω προηγούμενα, για το θέμα το που συζητάγατε προηγούμενα, απλώς μια κουβέντα. Έχει μια σημασία. Είμαστε σε θέση λοιπόν τώρα ως χώρα, έχουμε αυτή την άνεση, επιτρέψτε μου, την πολιτική άνεση, να πούμε ότι κοιτάξτε, εδώ πέρα πρέπει να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες για να μείνει όρθια η κοινωνία και να μπορέσει και αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης και τα λοιπά να επιτύχει και μια βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνικά δίκαιη να επιτευχθεί με το τέλος του προγράμματος. Άρα, παραδείγματος χάρη, εκεί που είναι μόνιμες και διαρκείς ανάγκες, στην καθαριότητα, οι οποίες μάλιστα πρέπει να ξέρετε, χρηματοδοτούνται απολύτως από τα ανταποδοτικά δεν υπάρχει καμία επιβάρεση στο δημόσιο. Βέβαια. Ισχύει ότι είναι εκτός ρυθμίσεων για τις προσλήψεις. Κύριε Λυριτζή, θα το αφήσω αυτό στην προηγούμενη συζήτησή σας με τον τρόπο που το αφήσατε κι εσείς. Είναι φανερό ότι εφόσον έχει γίνει μια διυπουργική επιτροπή θέλει να προσεγγίσει αυτό το ζήτημα και με οδηγίες ή συμβουλές από τους συνταγματολόγους και με οδηγίες ή συμβουλές και από τη διαπραγματευτική ομάδα του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτά είναι σαφή. Άρα λέω όμως ότι μπορείς να πεις για νοσηλευτές, εκπαιδευτική καθαριότητα. Αλλιώς η κοινωνία πώς θα μείνει όρθια. Δηλαδή και αυτοί όταν λένε να τώρα πρέπει να προχωρήσει η Ελλάδα, τώρα πρέπει να βοηθήσουμε για τις θυσίες του στον ελληνικό λαό. Άρα πρέπει να υπάρχει. Η κυβέρνηση δημιούργησε ελπίδες εδώ χωρίς αντίκρισμα, κύριε Πρόεδρε. Ανανέωσε συμβάσεις ανθρώπων που ήξερε ότι θα φτάσουν στο τέλος της διαδρομής και θα πάνε σπίτι τους, θα απολυθούν όπως προβλέπεται δηλαδή. Προβλέπεται από τη σύμβασή τους.
τους δημιούργησε ελπίδα και τώρα τους έχει σε ομιλία. Κύριε Οικονόμου, τι θα γίνει τώρα. Η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να γνωρίζει επακριβώς τα όρια κάθε φορά ή και τους χρόνους που η δικαστική εξουσία, δηλαδή η δικαιοσύνη, κινείται. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν βγει αποφάσεις, δεν θα τις κρίνω καθόλου, αλλά των οποίων η εφαρμογή θα απαιτούσε άλλον ένα προϋπολογισμό από πλευράς των ελληνικών κυβερνήσεων. Δηλαδή για συντάξεις και επιδόματα και λοιπά που έχουν βγει αντισταγματικά. Δικαίως. Θέλω να σας πω, δικαίως, διότι το Σύνταγμα είναι αυτό. Και με βάση αυτό το Σύνταγμα, παραδείγματος χάρη, δεν μπορείς να βάλεις χέρι στη συντάξη όταν ο άλλος όλη του τη ζωή πλήρωνε για τις συντάξεις. Και είναι απόλυτα σωστό, είναι το ελάχιστο. Βάλαμε όμως. Μα αυτό ήταν μέσα στα χρωστούμενα και τις απαιτήσεις έτσι μιας ολόκληρης διαδρομής που η χώρα έφτασε να είναι σε χροκοπία. Τι σεβόμαστε τις αποφάσεις μέσα των ανωτάτων δικαστηρίων. Πρέπει να τις σεβόμαστε και το Σύνταγμα. Πώς δεν πρέπει. Δηλαδή αυτά είναι αυτονόητα πράγματα αλλά, για μια δημοκρατία. Αλλά εκεί πέρα είναι οι ισορροπίες ανάμεσα στις τρεις εξουσίες για να έρθω και στη Βουλή. Στη Βουλή έχει παραχθεί πάρα πολύ μεγάλο έργο. Κοντά στα 125 νομοθετήματα μέσα στη διετία. Αυτά τα δύο χρόνια. Ναι, ναι. Και είναι πάρα πολλά εξ αυτών που αφορούν στην υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλιση και σε άλλους τομείς, όπου έχει υπάρξει μια ουσιαστική ανακούφιση. Mm-hmm. Σαν, ας πούμε, κοινωνικές παρεμβάσεις και όχι μόνο, και σε άλλα θεσμικά ζητήματα. Έχει παραχθεί μια ουσιαστική δουλειά. Οι πέντε συνταγματικά ανεξάρτητες αρχές για πρώτη φορά βγήκανε με τα 4/5 και λειτουργούν και όμως, πιέζουν. Όμως, κύριε Πρόεδρε, εδώ, και εσείς έχετε και έναν άλλο ρόλο. Έχετε ένα ρόλο ευρύτερο, συνενετικό ρόλο. Έτσι θα, από τη φύση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, το ρόλο δηλαδή. Της Βουλής. Ναι. Και λέω, προχθές ο Πρωθυπουργός έκανε μια προσπάθεια συνένεσης με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Και εσείς συναντηθήκατε μαζί του στο τέλος, ο οποίος απέτυχε απολύτως. Και λένε όλοι πια ότι η κυβέρνηση είναι συγκρουσιακή όλα αυτά τα δύο χρόνια. Δεν έχει κάνει το παραμικρό για να επιτευχθεί αυτή η πολυπόθητη συνένεση. Οι χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια βγήκαν με συνένεση. Η δική μας ακόμα είναι σε μνημόνια και θα είναι για πολλά χρόνια. Δύο απαντήσεις. Πρώτον, τη συνένεση πρέπει να τη δούμε συγκεκριμένα και προγραμματικά. Δηλαδή, στο ζήτημα του Κυπριακού, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο, πιστεύω ότι έχει επιτευχθεί μια προωθημένη συναντήληψη ανάμεσα σε πολλές δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου. Και αυτό φαίνεται και από το κλίμα. Και αυτό φαίνεται και από το κλίμα. Το δεύτερο είναι, δεν είναι εύκολο. Όχι, δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά μέχρι καλά είμαστε. Τώρα, στο άλλο ζήτημα, έχει επιτευχθεί ήδη πάνω στο κρίσιμο ζήτημα του οδικού χάρτη, δηλαδή χρέος, QE όπως λέγαμε πριν από λίγο, ανάπτυξη σαν κεντρικό ζήτημα, κλείσιμο του προγράμματος και όχι νέα μνημονιακή δέσμευση μετά τον Αύγουστο του 2018, επ' αυτών των στόχων, και όχι στη χημεία του με ποια πολιτική επιτυχάνει μια σημαντική, σύγκληση, διότι θυμηθείτε ότι επί δύο χρόνια γινόταν καυγάς και δικαίως στη βιωσιμότητα ή μη βιωσιμότητα του χρέους ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις εδώ. Πράγμα το οποίο τώρα έχει φύγει από τη συζήτηση, διότι όλοι λένε ότι δεν είναι μη βιώσιμο και πρέπει να υπάρξει ρύθμιση. Άρα και σε αυτό το ζήτημα εγώ είμαι πιο αισιόδοξος από το ρεπορτάζ που κατατέθηκε. Ένα δεύτερο ζήτημα και ως προς αυτό έχει σημασία για τις άλλες χώρες που πάτε για τα μνημόνια. Μην έχουμε την αντίληψη μέσα σε εισαγωγικά της ψωροκόστανας ότι είμαστε η μόνη χώρα που μείναμε στο μνημόνιο στην Ευρώπη κτλ. Δεν είναι έτσι. Για ποιο λόγο? Διότι οι άλλες χώρες που έχουν παράλληλα προβλήματα με εμάς, οι μεγάλες χώρες, Ιταλία, Ισπανία, για να μην μιλήσω και για άλλες. Δεν μπήκαν σε μνημόνια. Μα δεν μπήκαν. Πώς να μπουν, αφού είναι οι οικονομίες, με συγχωρείτε. Είναι τεράστιες οικονομίες. Είναι τεράστιες οικονομίες, στις οποίες οι παρεμβάσεις είτε θετικές γίνονται κάτω από το τραπέζι, είτε μη θετικές γίνονται με μηνύματα του στυλ, ας πούμε, το σύμφωνο σταθερότητας, να μην το τηρήσουμε και πολύ. Άρα, όλοι ξέρουν πια ότι δεν είμαστε η μόνη προβληματική. Μια οικονομία της τάξης του 2% στην Ευρώπη. Δεν είμαστε η μόνη προβληματική οικονομία. Έχουν βρει την Ελλάδα, το λέω ευθύτατα, η οποία πράγματι είναι μια μικρή οικονομία, αλλά ως χώρα έχει ένα τεράστιο, ας πούμε, κύρος ευρύτερο. Ωραία, και λόγω ιστορία κάνω, βεβαίως. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, ποιο λόγο? Γιατί δεν υπάρχει. Γιατί το γνωρίζετε όπως και όλοι οι Έλληνες εδώ και 7 χρόνια. Δίνουν τα δικά τους σήματα και κάνουν τις δικές τους αντιπαραθέσεις στο δικό τους πόλεμο των μεγάλων, ανάμεσα στους οικονομικούς πόλους διεθνώς, το ρόλο του Δούνου του και μέσα στην Ευρώπη. Δηλαδή, όταν βλέπετε τώρα ότι είναι κεντρικό θέμα η Ελλάδα στις γερμανικές εκλογές, παραδείγματος χάρη. Τους λένε ότι δύο χρόνια
επίτηδες, κάνατε αυτή την πολιτική ενώ είναι αδιέξοδη. Mm. Όταν βλέπετε στο δούνο του τις δύο εθένσεις και του Μπλανσάρ και του προηγούμενου από τον Ντόμψεν που λένε παιδιά αποτύχαμε, ήταν θεραπείες, αυτά που είχε πει ο Ρουμελιώτης από το 10. Είναι φανερό. Αποτύχαμε, δεν διορθώσαμε τίποτα, κύριε πρόεδρε. Είναι φανερό πως υπήρχαν άλλες απόψεις, άλλες ιδέες, δεν μιλάω στενά πολιτικές, κομματικές, ναι. Συγκρούσεις πάνω στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθε, που πάνω στην Ελλάδα γίνονται η εφαρμογή τέτοιων καταστάσεων. Εμείς αυτό είναι μια, δραματική, θα σας πει κάποιος... είναι μια δραματική εξέλιξη, την οποία την ξέραν όλοι οι Έλληνες. Είδατε πώς πέφτει και η ιστορία του Brexit. Το είδατε. Εντάξει, αλλά μπήκαμε στη φάκα εμείς, κύριε πρόεδρε. Δεν το είδαμε το τυρί. Διότι είδαμε το τυρί, δεν είδαμε τη φάκα. Οπότε μπήκαμε όμως στη φάκα. Κατηγορείται η κυβέρνηση. Να το συζητήσουμε. Διότι το 10 δεν έπρεπε να ξεκινήσει η υπόθεση του μνημονίου της συμφωνίας, εάν δεν είχε γίνει ένα κούρεμα τουλάχιστον της τάξης του 40%. Μα από τότε ξεκίνησε. Ή το PSI με τον τρόπο που έγινε και πώς έγινε, κληροδότησε και κληρονόμησε απίστευτες καταστάσεις. Δηλαδή το 2015 έγιναν όλα καλά, κύριε πρόεδρε. Έχουμε ένα εξάμεινο το οποίο ήταν καταστροφικό, λένε όλοι. Καθόλου καταστροφικό δεν ήταν. Καλό, ήταν. Δεν ήταν. Το πρώτο εξάμεινο. Ήταν μια σημαντική προσπάθεια που προσέδωσε κεφάλαιο, πολιτικό κεφάλαιο και οικονομικό κεφάλαιο και διεθνές κεφάλαιο στη χώρα, για να μπορεί αυτά τα χρόνια και την ατζέντα να αλλάξει στην Ευρώπη και να έχει το τέλος αυτού του δράματος γρήγορα και με την κοινωνία όρθια. Θα τελειώσουμε αύριο. Δεν έχω χρόνο, παιδιά. Μια τελευταία ερώτηση. Θα διαφωνήσουμε, αλλά μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Γιατί είστε επικεφαλής της μιας και των τριών διακριτών εξουσιών. Και θέλω ιδιαίτερα τη δική σας άποψη για την υπόθεση Καμένου. Αν θεωρείτε φυσιολογικό πράγμα να εμπλέκεται στις διαδικασίες της δικαιοσύνης ένας υπουργός. Θέλω να σας πω ευθέως ότι αυτή η συζήτηση ξεκίνησε μέσα στη Βουλή πριν από 2-3 μέρες. Την παρακολουθήσατε εις επίκον όλων. Και άρα αναφέρθηκαν όλα τα επιχειρήματα και από πλευράς της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Και με αυτή την έννοια εγώ την παρακολουθώ. Ταυτόχρονα όμως σας λέω πως πάνω σε αυτά τα ζητήματα που κάνουν τζις και αφορούν ναρκωτικά και όλες αυτές τις μεγάλες υποθέσεις, όπως και τα άλλα τα οποία βγαίνουν από τις εξεταστικές επιτροπές της Βουλής, πρέπει να υπάρχει η δικαιοσύνη. Να μην υπάρχει μια επιλεκτική ευαισθησία του πολιτικού συστήματος, κανενός κόμματος, αλλά όλα αυτά με τρόπο αντικειμενικό να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και να θίγονται όλες οι πλευρές, έτσι ώστε να ο απλός πολίτης που υφίσταται και ό,τι υφίσταται μέσα στην κρίση, τουλάχιστον να έχει την αίσθηση της πραγματικής ισονομίας. Αυτό είναι το γενικό μου σχόλιο. Αυτό είναι το συγκεκριμένο για το συγκεκριμένο υπουργό. Αυτό είναι το γενικό μου σχόλιο πάνω σε αυτό το ζήτημα. Η κυβέρνηση έχει το δικό της αφήγημα, από το οποίο εγώ προσωπικά καλύπτομαι, αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα, αντιλαμβάνεστε. Είναι, σας το λέω αξιωματικά ως άποψη. Ότι προφανώς ο υπουργός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει σε μια συνομιλία, να παρωθήσει για να υποθεί η αλήθεια. Εκεί πέρα βάζω τελεία, αλλά θέτω το γενικότερο ζήτημα και αυτό αφορά όλους. Όχι επιλεκτική ευαισθησία. Όχι επιλεκτική ευαισθησία. Δηλαδή οι λίστες, παραδείγματος χάρη τώρα που βγήκαν από την κατάθεση του επίσης υπόδικου, κύριε Μαρτίνη, πρέπει να μας προβληματίσουν πάρα πολύ. Τι πράγματα είναι. Του κυρίου Μαρτίνη. Πρέπει να προβληματίσουν πάρα πολύ. Δεν είναι δυνατόν. Τι γινόταν και τι γίνεται και πώς φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Τότε κανονικά πρέπει η κυβέρνηση να τους απολύσει όλους αυτούς που μπήκαν με δόλια μέσα και παρανόμους. Ή παρατύπωση, ας το πούμε καλύτερα. Ή παρατύπωση, με ρουσφέτη κτλ. Να είστε καλά. Κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια σε εσάς. Μικρό διάλειμμα, έλατε.